εικόνα προκαλεί τρόμο. Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πεζό και τον εξφενδονίζει στον αέρα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο πεζός κατάφερε να γλιτώσει με κατάγματα, καθώς ο τραυματισμός θα μπορούσε να είναι θανάσιμος. Κάμερα κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψε καρέ-καρέ το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στην καρδιά του Ηρακλείου. Είδα τον άνθρωπο που έπεσε κάτω. Σε τι κατάσταση βρίσκω? Ήταν σε σοκ. Ευτυχώς υπήρχε ο φαρμακοποιός, τον έφτιαξε μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ και τον πήρε. Ακόμη και ο ορθοπαιδικός του ασθενούς που είδε το τρομακτικό βίντεο έμεινε εμβρόντιτος, καθώς όπως αναφέρει, ο τραυματίας που είναι και κάτοικος της περιοχής θα μπορούσε να είχε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Είπε ότι από θαύμα είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι πολύ χειρότερο. Στο τσακ δηλαδή, τη γλίτωσε. Υπάρχει κάταγμα στη λεκά. Ναι. Έγινε ένα κάταγμα, θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα με αυτή την εικόνα που είδε στο βίντεο. Θα μπορούσε να είναι ανάπηρος αυτή τη στιγμή, αν όχι νεκρός. Για τους καταστηματάρχες και τους κατοίκους της περιοχής το σκηνικό είναι γνώριμο και το σοκ επαναλαμβάνεται. Όπως λένε, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να μετρούν αλλεπάλληλες συγκρούσεις και τραυματίες στην οδό Αγίου Μινά. Έχουν ξαναγίνει τροχαία, εγώ είμαι εδώ πέρα 12 χρόνια. Έχει επαναληφθεί αυτό δυστυχώς που έγινε. Και με πολύ επικίνδυνες ηλικίες. Λόγω ότι είμαστε φαρμακείο, εδώ πέρα βλέπουμε πολύ περίεργες ηλικίες. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία διάβαση πεζών, εάν όχι και κάποια αλλαγή στο ύψος του οδοστρώματος. Δυστυχώς είναι το τρίτο τροχαίο μέσα σε ένα εξάμηνο που έχει γίνει. Έχουν γίνει αιτήσεις για διάβαση, δεν έχει κινητοποιηθεί βέβαια κάποιος. Έστω ένα σαμαράκι κάτι. Γιατί έχω μιλήσει και με ηλικιωμένους εδώ που περνάνε κάθε μέρα το δρόμο και μου λένε τρέμουμε να περάσουμε το δρόμο απέναντι. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, έχουν καταθέσει αίτημα για να διαμορφωθεί διάβαση πεζών στην Αγίου Μινά, στο ύψος της Αρχιεπισκοπής, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι διασχίζουν το σημείο, ενώ αυτοκίνητα και δίκυκλα αναπτύσσουν ταχύτητα. Είναι και το σημείο, αλλά είμαστε κι εμείς οι οδηγοί, δυστυχώς, λίγο απρόσεκτοι. Και εδώ, ειδικά που είναι διασταύρωση, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά το κέντρο δεν παίζεται με την κυκλοφορία. Είναι πολύ δύσκολη. Όπως αναφέρουν, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, την επόμενη φορά ίσως ο πεζός δεν σταθεί τόσο τυχερός.